Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα σας. Σας τρέχουμε σήμερα και οι συνάδελφοι, είναι λογικό, καταλαβαίνετε, αλλά νομίζω είστε μαθημένος. Όχι, μα το χαίρομαι, γιατί θέλει να πει ότι ενδιαφέρεστε για το συνέδριο και είναι το πολύ σημαντικό για αυτή την περίοδο. Το θέμα της ενέργειας, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, κύριε Λιγερέ, είναι σημαντικό. Είχαμε τώρα και τις, ακούμε πάρα πολύ συχνά, ο κόσμος δηλαδή, για ΑΟΣ, ΑΟΣ της Ελλάδας, ΑΟΣ της Κρήτης. Είχαμε πρόσφατα και το θέμα της ΔΕΗ πριν από 2-3 ημέρες για την πώληση του 40% του λιγνητικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού της ΔΕΗ. Δηλαδή το θέμα της ενέργειας υπάρχει με κάποιον, με τον α ή β τρόπο στην ζωή μας και αναρωτιόμαστε πολλές φορές από αυτά τα τόσα πολλά που ακούμε τι είναι αλήθεια, ποιος υπερβάλλει, ποιος μιλάει σε σωστή βάση. Ναι, καταλαβαίνω. Απλώς ένα άλλο καλό νέο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι υπέγραψε η Ελλάδα σύμβαση για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 που βρίσκεται δυτικά της, της Κέρκυρας με την Total, την Edison και τα ελληνικά πετρέλαια. Άρα αυτό δεν είναι ανάγκη να υπερβάλλουμε ή να το αναδείξουμε περισσότερο, απλώς ξέρουμε ότι υπάρχει και είναι μια υλοποίηση, γιατί είναι μια συμφωνία σε ένα από τα 20 οικόπεδα που είχε εκδώσει η Ελλάδα το 2014 και συνεχίζουμε κάτι το ανάλογο. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα για το θαλάσσιο οικόπεδο 10. Αυτά είναι δεδομένα που υπάρχουν και από τη στιγμή που έχουμε ξένες εταιρείες που έρχονται σε ένα θαλάσσιο οικόπεδο για να κάνουν γεωτρήσεις, δεν μπαίνει κάποιος στην διαδικασία να αναρωτηθεί αν τα ποσά είναι μεγάλα ή όχι. Απλώς ξέρουμε τώρα ότι μιλάμε για αγνήσιους υδρογονάβκες και τα δεδομένα θα αρχίσουν να τα βλέπουμε στην επιφάνεια όπως είναι αναμενόμενο. Ενώ πριν μερικά χρόνια δεν γινόταν συζήτηση, κύριε Λιγερέ, όταν γινόταν ήταν έτσι και λίγο αμφισβητούνταν και η αξιοπιστία αυτών που ανέφεραν για υδρογονάνθρακες και για το ενεργειακό δυναμικό της Κρήτης και τον Πλούτο. Έχετε πολύ δίκιο. Περάσαμε τώρα στην άλλη πλευρά, ότι η χώρα μας είναι μια πολύ πλούσια περιοχή ενεργειακά. Σωστά. Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που η εταιρεία EGS έκανε σεισμικά το 2013, με τον διαγωνισμό το 2014 και τώρα με αυτές τις νέες συμβάσεις που γίνονται το 2017, είναι υποχρεωμένοι ακόμα και αυτοί που δεν πίστευαν σε αυτά τα δεδομένα να αποδεχτούν ότι τώρα υπάρχουν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το μέλλον. Βλέπουμε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ στην Αίγυπτο είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρουμε τώρα με τις αναλύσεις που έχουμε από τα σεισμικά που έχουμε και από τα δεδομένα που σε λίγο θα έχουμε και με τα ακουστικά, στην πραγματικότητα έχουμε τουλάχιστον 3 κοιτάσματα του τύπου ΖΟΡ νότια της Κρήτης. Άρα ξέρουμε ότι στα 9 θαλάσσια οικόπεδα που εκδόθηκαν το 2014 θα υπάρξει δεύτερος γύρος αδειοδότησης με τον οποίο θα παίξουμε με πολύ μεγάλες εταιρείες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα έχετε δίκιο, αυτή η αμφισβήτηση δεν είναι πια του παρόντος. Και νομίζω ότι και το συνέδριο αποδεικνύει ότι διάφορες ειδικότητες με ανθρώπους από πραγματικά διαφορετικούς χώρους έρχονται να ενισχύσουν μια άποψη ότι είναι σημαντική η ΑΟΣ, ότι είναι σημαντική η αξιοποίησή της και πρέπει τώρα να περάσουμε στο στάδιο, αν θέλετε, το στρατηγικό και το τεχνικό της υλοποίησης για να μην καθυστερήσουμε σε σχέση με άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή είμαστε σε μια δύσκολη περιοχή, κύριε Λιγερέ, έχουμε την Τουρκία δίπλα μας, υπάρχει όμως επαφή και συνεργασία με την Κύπρο, το Ισραήλ, με την Αιγυπτό. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα να εξελίσσεται και πώς, αν θέλετε, έχουμε κινηθεί εμείς στο να διεκδικήσουμε και να έχουμε την δική μας ΑΟΣ, να οριοθετούμε δηλαδή τα δικά μας τα κεκτημένα μας. Σωστά. Κοιτάξτε, η ΑΟΣ είναι κυριαρχικό δικαίωμα, άρα έχει σημασία να το δηλώσουμε έμπρακτα με την θέσπιση, αλλά έχουμε προχωρήσει και στο θέμα των οριοθετήσεων. Έχετε δίκιο, οι επαφές με την Κύπρο και με την Αίγυπτο όσο αφορά την τριμερή είναι σημαντικές, αλλά βέβαια και με το Ισραήλ, με το ενδιάμεσο της Κύπρου. Όσο αφορά τώρα την Τουρκία, να ξέρετε ότι δεν θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Έναν πολύ απλό λόγο, δεν υπάρχουν μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα στη ζώνη επαφής με την Τουρκία. Αυτά που είναι σημαντικά βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Μιλάτε για μια περιοχή λοιπόν η οποία από την πλευρά της Ιταλίας, Λιβύη και Αίγυπτο δεν υπάρχει κανένα
ουσιαστικό πρόβλημα. Άρα θα δείτε ότι θα ακούτε όλο και λιγότερο το θέμα της Τουρκίας παρά μόνο από ειδικούς του παρελθόντος που έχουν κολλήσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και νομίζουν ότι όλα τα κοιτάσματα βρίσκονται στο Αιγαίο. Για να καταλάβετε, τα κοιτάσματα του Αιγαίου είναι μικρότερα από αυτά που είναι στο Ιόνιο και τα κοιτάσματα που είναι νότια της Κρήτης είναι 10 φορές μεγαλύτερα από αυτά που είναι στο Ιόνιο. Άρα το μεγάλο παίγνιο, το στρατηγικό, θα παιχτεί νότια της Κρήτης και γι' αυτό νομίζω και είναι ο λόγος ύπαρξης του συνεδρίου που για δεύτερη φορά ενημερώνει και τους πολίτες σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο για να ξέρουν τι θα γίνει και στο μέλλον. Γιατί η Κρήτη ειδικά έχει έναν τεράστιο ρόλο να παίξει σε επίπεδο όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Λιγερέ, επειδή οι φίλοι μας ακούν και σαφώς τους ενδιαφέρει και για το νησί να πάρουν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς θα μπορούσε λοιπόν το νησί να ωφεληθεί και σε ποιο επίπεδο, τι αντίκτυπο να έχει? Θα είναι πολύ πρακτικός. Με τα θαλάσσια οικόπεδα, όταν έχουμε ένα κοίτασμα που βρίσκεται στην περιφέρεια της Κρήτης όσο αφορά τον θαλάσσιο χώρο, τότε η περιφέρεια θα πάρει 5% από το ελληνικό δημόσιο, από τις απολαυές του ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι το πρώτο σχέλος. Το δεύτερο σχέλος που μπορούμε να φανταστούμε για την Κρήτη είναι να υπάρχει ένα δίκτυο φυσικού αερίου. Το τρίτο είναι ότι επειδή θα υπάρχει μια ανάπτυξη λόγω των οικοπαίδων νότια της Κρήτης, θα έχουμε σίγουρα ένα, αν θέλετε, ενεργειακό λιμάνι νότια της Κρήτης που θα δημιουργηθεί με τις υπηρεσίες που μπορεί να φανταστείτε για να υποστηρίζουν, αν θέλετε, τα καράβια που θα κάνουν τις μελέτες και τις γεωτρήσεις, και αυτό σε βάθος χρόνο θα δημιουργήσει την δυνατότητα να έχουμε ένα σταθμό υγροποίησης για φυσικό αέριο που μας επιτρέπει μετά από την κατασκευή του να έχουμε 100.000 θέσεις εργασίας. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικά σε επίπεδο της Κρήτης. Ναι, τα ακούμε τώρα λίγο βέβαια. Σε τι ορίζοντα χρονικό? Είναι πολύ απλό να ξέρετε, ακόμα και ο σταθμός στην κατασκευή του χρειάζεται 4.500 άτομα. Άρα μην σας εντυπωσιάζουν τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ κλασικά στον τομέα των υδρογονανθράκων. Απλώς όταν δεν ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα, δεν ξέρουμε ότι τα μεγέθη είναι σημαντικά. Ξέρετε, τα κοιτάσματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι το καθένα τουλάχιστον 100 δις, αλλιώς κανένας δεν πηγαίνει σε τέτοιο βάθος για να κάνει μια εξόρυξη, διότι το 50% της αξίας του κοιτάσματος είναι ακριβώς στην έρευνα. Άρα μετά, επειδή η εταιρεία παίρνει μόνο ένα ποσοστό που είναι πάνω ότι μικρότερο από αυτό που παίρνει το κράτος, καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι έρχονται, ότι η αξία μιας γεώτρησης επειδή είναι μεγάλη, αναγκαστικά πρέπει να μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, αλλιώς δεν κάνουν αυτή την έρευνα. Άρα τα δεδομένα για τα οποία σας μιλάω είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ανακάλυψη ενός κοιτάσματος πρέπει να μετρήσετε 4 χρόνια στην αξιοποίησή του όσον αφορά το εμπόριο. Θέμα περιβάλλοντος τίθετε, κύριε Λιγερέ, γιατί θα πούμε... Ναι, βεβαίως, αυτό το κοιτάζουμε πάνω, γιατί μιλάμε πρώτα γίνονται οι περιβαλλοντικές μελέτες. Άρα εδώ επί του πρακτήρου, επειδή μιλάμε για φυσικό αέριο, πρέπει να ξέρετε ότι έχει μια σχεδόν μηδενική διαλυτότητα μέσα στο νερό. Άρα ακόμα και αν έχετε μια διαρροή φυσικού αερίου, στην πραγματικότητα το φυσικό αέριο πηγαίνει στην υψηλή ατμόσφαιρα και διαλύεται μετά από 5 έως 7 χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι να θυμάστε περιβαλλοντικά ότι η καύση του μεθανίου είναι καλύτερη από το να το αφήσουμε, διότι το μεθάνιο είναι 30 φορές χειρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα αν θέλετε ακόμα και περιβαλλοντικά, το γεγονός ότι έχουμε διαρροές ούτως ή άλλως από φυσικό αέριο, από τα κοιτάσματα, χωρίς να πάμε εκεί πέρα, γιατί αυτό γίνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, η καύση είναι κάτι το σημαντικό και πηγαίνει προς μια περιβαλλοντική προσέγγιση. Επιπλέον να ξέρετε ότι τα κοιτάσματα βρίσκονται όλα μακριά από τις ακτές, που σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχουμε καν οπτική όχληση. Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό όταν είμαστε σε μια περιοχή που είναι τουριστική. Ασφαλώς. Επειδή όμως, και μια τελευταία ερώτηση να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Λιγερέ, για το θέμα της εκμετάλλευσης. Πόσο η χώρα μας στην οικονομική, στη θέση τέλος πάντων που βρίσκεται σήμερα, μπορεί να θέσει κάποιους όρους, γιατί πάντα τίθεται ένα θέμα έτσι της διαπραγμάτευσης ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, αν θα κάνει την πλέον συμφέρουσα για εμάς, για τη χώρα συνολικότερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να είμαστε ξεκάθαροι. Η συμφωνία της Κύπρου με την εταιρεία Nobel είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την εταιρεία Nobel. Άρα αυτά τα πράγματα γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμφωνίες
είναι ανάλογες σε σχέση με τα κοιτάσματα. Εμείς είμαστε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και είμαστε σε αυτό που ονομάζουμε μια πράσινη ζώνη σε επίπεδο πετρελαϊκό, που σημαίνει ότι τα ποσοστά για το κράτος είναι από 55 έως 85% σε κάθε περίπτωση. Που σημαίνει αυτό πρακτικά ότι η εταιρεία όταν έρχεται, ακόμα και στη διαπραγμάτευση, ξέρει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας εφόσον μας προστατεύει. Και μετά όσο αφορά την διαπραγμάτευση, η διαφοροποίηση γίνεται από το βάθος της εξόρυξης, αν μιλάμε για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, και ποια είναι η δυσκολία. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όσο η εταιρεία ψάχνει και κάνει γεωτρήσεις και δεν έχει αποδείξει τίποτα, το κόστος είναι μόνο δικό της. Και άμα δεν βρει τίποτα και δεν είναι εμπορεύσιμο, τότε θα φύγει. Αν βρει κάτι, τότε υπάρχει μια απόσβεση και μετά υπάρχει το πίσω για το οποίο σας μιλούσα. Ναι, το θέμα είναι οι πιέσεις ενδεχομένως που μπορεί να δεχθεί η χώρα μας στο να ρίξει. Καμία πίεση. Να ξέρετε ότι αυτός που έχει τη θάλασσα είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Κύπρου. Νομίζω ότι ξέρετε το μέγεθος ποιο είναι της Κύπρου. Είναι λίγο πιο μπροστά, πιστεύω, κύριε Λιγερέ, οι Κύπροι και στις διαπραγματεύσεις τους. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που είναι λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Έχουν εγκλωβισμένους, έχουν κατεχόμενα, έχουν πρόσφυγες. Ναι, και όμως βλέπετε. Στην πραγματικότητα, όταν έκανα τη διαπραγμάτευση με την Ρωσία και την Γαλλία, δεν αποδέχτηκαν την προσφορά και τελικά κατέληξαν στην Ιταλία με την Κορέα. Άρα, η ομάδα διαπραγμάτευσης ενός χώρου που είναι μια χώρα, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάντοτε αυτή που έχει τον κυρίαρχο ρόλο, γιατί μπορεί, αν θέλει, να απορρίψει τον διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες το ξέρουν, είναι προετοιμασμένες και θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σημασία για μας είναι να υπάρχει πολιτική θέληση, πολιτική βούληση, έτσι ώστε να υπάρχει μια υλοποίηση, και όλο, αν θέλετε, το πλαίσιο του συνεδρίου είναι πώς να είναι ενημερωμένοι και οι πολιτικοί και οι πολίτες, έτσι ώστε την ώρα της διαπραγμάτευσης να ξέρουν πάνω σε τι μπορούν να βασιστούν, όχι επειδή κινδυνεύουν, αλλά επειδή θέλουν να κάνουν το βέλτιστο όσο αφορά την αξιοποίηση. Για να δούμε λοιπόν, κύριε Λιγερέ, θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά.